Γεια σας! Είμαι η Ειρήνη από το Πάξι, ελπίζω να είστε όλοι καλά και σήμερα δεν έχουμε γλυκό, έχουμε ένα νόστιμο οικογενειακό φαγητό, λαχανικά στο φούρνο με σάλτσα ντομάτας και λιωμένο τυράκι. Ό,τι πρέπει για αυτή την περίοδο είναι ελαφρύ, εύκολο και λίγο πριν έρθει ο χειμώνας θέλουμε έτσι πιο ήπιες γεύσεις, αλλά να μας γεμίσουν και την κοιλιά μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια από τα λαχανικά μας αρέσουν. Εγώ σήμερα θα βάλω κολοκύθι, μελιτζάνες, καρότα, πιπεριές, ντομάτες, όλα όσα βρήκα δηλαδή. Για τη σάλτσα ντομάτας θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και θα σοτάρω το κρεμμύδι. Προσθέτω και το σκορδάκι, το γυρίζω μία φορά και προσθέτω τριμμένη ντομάτα μαζί με λίγο πελτέρ. Προσθέτω λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Χαμηλώνω τη φωτιά και το αφήνω για περίπου 15 με 20 λεπτά να ψηθεί καλά τη σάλτσα. Εν τω μεταξύ, κόβω τα λαχανικά μου σε ροδέλες, τους ρίχνω αλάτι, λίγη ρίγανη και ελαιόλαδο και τα ανακατεύουμε καλά. Όλα τα λαχανικά μας τα προετοιμάζουμε με τον ίδιο τρόπο. Η σάλτσα ετοιμάστηκε, τώρα θα προσθέσω, αφού την κατέβασα από τη φωτιά, λίγη ρίγανη και φρεσκοτριμμένο βασιλικό. Ανακατεύω. Προσθέτω τώρα στο πυρέξ μου, ένα στρογγυλό πυρέξ χρειαζόμαστε ή οβάλ, λίγο ελαιόλαδο στη βάση του και από πάνω θα ρίξω τη σάλτσα. Πάνω από τη σάλτσα θα ρίξω λίγο τριμμένο κεφαλοτήρι. Θα ξεκινήσω τώρα να στρώνω τα λαχανικά μου. Θα πάρω πρώτα τις ροδέλες των πιο μεγάλων λαχανικών που είναι η ντομάτα, η μελιτζάνα και η πιπεριά μαζί με μία φέτα τυρί και θα κάνω μία σπήρα γύρω γύρω από την περίμετρο. Πάμε να δούμε πώς. Παίρνω τη μελιτζάνα, ντομάτα, πιπεριά και ένα κομμάτι τυρί. Πάλι το ίδιο και συνεχίζω. Στη μέση θα στρώσω τώρα τα πιο μικρά λαχανικά, κολοκύθι, καρότο και τυράκι. Ραντίζω από πάνω λίγο έξτρα αλάτι και ρίγανη και έτοιμα για το φούρνο. Το βάζω στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις. Έτοιμο το φαγητό, βγήκε από το φούρνο, το άφησα λίγο να κρυώσει και ήρθε η ώρα να το σερβίρω. Η σάλτσα ντομάτας βοηθά τα λαχανικά να μην χάσουν την υγρασία τους και τους δίνει και πολύ ωραία γεύση λόγω των μυρωδικών που χρησιμοποιήσαμε. Είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο πιάτο και από ό,τι είδατε, ο φούρνος ουσιαστικά που κρατάει μία ώρα, η προετοιμασία σε 15 λεπτά είναι έτοιμο το φαγητό. Το έχουμε φτιάξει και απλά το βάζουμε στο φούρνο. Θα βρείτε όλη τη συνταγή αναλυτικά όπως πάντα στο pax.gr. Αν δεν έχετε γραφτεί, να γραφτείτε στο Pax για να μην χάνετε καμία συνταγή. Βγάζουμε 3 νέες συνταγές κάθε εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Γεια σας!